Παγκόσμια ημέρα ασφαλούς πλοήγησης στο διαδίκτυο σήμερα και οι ειδικοί κρούν τον κόδωνα του κινδύνου. 6 στα 10 παιδιά του Δημοτικού στην Ελλάδα έχουν προφίλ στα κοινωνικά δίκτυα, ενώ στο γυμνάσιο το ποσοστό αυτό φτάνει σε δυσθεώρητα ύψη. Μου άρεσε πάρα πολύ το γεγονός ότι ήταν μια ευκαιρία να μιλάω με τους φίλους μου, να βλέπω τι γίνεται στον κόσμο. Πόσες ώρες δηλαδή σου μέσα στα κοινωνικά δίκτυα? Την περίοδο εκείνη που θα μπορούσα να χαρακτηρίσω εθισμένη, μπορεί και 4-5 ώρες τη μέρα. Η Μαρία έφτασε να βυθίζεται έως και 4 με 5 ώρες καθημερινά στα κοινωνικά δίκτυα στα χρόνια του γυμνασίου. Παραμελούσε τα διαβάσματά της, τις δραστηριότητές της, μέχρι που αποφάσισε να πατήσει εγκαίρως delete στον εθιστικό κόσμο του διαδικτύου. Η συμμαθήτρια της Μαρίνας όμως δεν κατάφερε να γλιτώσει από τις επιπτώσεις της επέλασης του διαδικτύου στους ανήλικους χρήστες. Έβγαλε μια φωτογραφία στην οποία ήταν με τα ισόρουχα και αργότερα αυτή η φωτογραφία διέρευσε και οι συμμαθητές άρχισαν να την κοροϊδεύουν για αυτό το θέμα και την έδειχναν ο ένας τον άλλον, οπότε αναγκαστικά άλλαξε το σχολικό περιβάλλον. Ο ηθοποιός Μάριος Αθανασίου είναι πατέρας τριών παιδιών που παλεύει να βάλει κανόνες ασφαλούς πλοήγησης στο διαδίκτυο, όμως όπως οι περισσότεροι γονείς δεν είναι εύκολο να το καταφέρει. Προσπαθώ να περιορίσω τη χρήση με το χρόνο, να μπορώ να έχω μια επικοινωνία για να παρακολουθώ ή να συζητάμε ποιοι είναι οι χώροι που επισκέπτονται και τι είναι αυτό που κάνουν. Στη νέα έρευνα του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου που έγινε σε 15.000 μαθητές ηλικίας 10 με 18 ετών, διαπιστώθηκε ότι 10% των μαθητών του Δημοτικού και 20% των μαθητών του Γυμνασίου ξενυχτούν για να παίζουν video games, ενώ 6 στα 10 παιδιά του Δημοτικού έχουν προφίλ στα κοινωνικά δίκτυα, ενώ στο Γυμνάσιο το ποσοστό αυτό σκαρφαλώνει στο 94%. 40% των γονιών δεν δίνουν καμία συμβουλή στα παιδιά τους σε σχέση με το διαδίκτυο στο δημοτικό και 60% στο γυμνάσιο. Παγκόσμια ημέρα ασφαλούς πλοήγησης στο ίντερνετ και τα δεδομένα κάνουν τους ειδικούς να κρούν τον κόδωνα του κινδύνου, υπενθυμίζοντας τους γονείς ότι το διαδίκτυο είναι για ενήλικες και όχι για τα παιδιά και σίγουρα όχι χωρίς την δική τους επίβλεψη.